Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της συμφωνίας θα παίξει η στάση της ιεραρχίας της Εκκλησίας, που θα κληθεί να εγκρίνει και πιθανόν να διορθώσει τη συμφωνία, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι, αντιδράσεις στους κόλπους των ιερέων ήταν έντονες και ακαριές. Οι περίπου 10.000 ιερείς απειλούν με κινητοποιήσεις, προσφυγές στη δικαιοσύνη αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να παραμείνει ως συμβατική υποχρέωση του κράτους η μισθοδοσία τους και επισημαίνουν πως η Ιερά Σύνοδος δεν έχει εξουδοτήσει τον Αρχιεπίσκοπο να συνενέσει σε αυτή τη συμφωνία. Την έντονη αντίδραση των απλών κληρικών προκαλεί η συμφωνία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Εγώ σας ρωτάω, τόσοι κληρικοί, 10, 20, 50 χρόνια υπηρεσίας που έχουν καταβάλει τόσα χρόνια ασφαλιστικές εισφορές, τι γίνονται με αυτά, ποιος θα μας εξασφαλίσει σύνταξη. Ο σύνδεσμος που αριθμεί 8.000 κληρικούς εγγεγραμμένους διαφωνεί με τη διαγραφή των μελών του από την ενιαία αρχή πληρωμών και την αναγνώριση ότι δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι. Ο καιρός του σιγάν έληξε για τους κληρικούς. Είμαστε πλέον στον καιρό του Λαλίν και του Πράτιν. Αισθανόμεθα προδομένοι από όσους συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για τη λήψη των αποφάσεων ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι η Εφημέρια της Ελλάδος και το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Την έντονη αντίδρασή του για τη συμφωνία εξέφρασε και ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος. Με ένα μακροσκελές κείμενο μανιφέστο υποστηρίζει ότι με τη συμφωνία πουλήθηκε η Ορθοδοξία και ποδοπατήθηκε ο κλήρος. Ο Παπαφλέσσας, ο Αμβρόσιος Φρατζής και τόσοι άλλοι του 1821, ο Παπασκέκας του χθες και τόσοι άλλοι ήρωες και μάρτυρες υπερπίστεως και πατρίδος κατά τη διάρκεια του Σιμηρητοπολέμου, συγγνώμη του εμφύλιου ήθελα να γράψω, και οι υπέρμαχοι της αρετής, της αγιότητος και της ελευθερίας σήμερα ρίχνονται στον Κιάδα. Έσχος κύριε Πρωθυπουργέ, Έλληνες Ορθόδοξοι κληρικοί ξεσηκωθείτε. Πάρτε τα λάβαρα της αντιστάσεως στα χέρια σας. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες πάντως σε δημόσιες τοποθετήσεις τους εξέφρασαν από σκεπτικισμό έως και θετική άποψη για τη συμφωνία. Εξαφανίζονται πλέον απαιτήσεις και φαντασίες εκ μέρους όλων όσων μιλούν. Με το Ταμείο Εκκλησιαστικής Περιουσίας, λέτε, θα πηγαίνουν τα έσοδα μισά-μισά. Σε αυτό αναφέρεστε. Δεν έχει καμιά σημασία. Ένας λόγος παραπάνω που δεν υφίστανται διαχωρισμό. Πιστεύω ότι η ιεραρχία της Αγιωτάτης Ημών Εκκλησίας που θα συνέλθει θα εγκύψει στα θέματα αυτά με την διακρίνουσα αυτήν σοφία, σύνεση, ποιμαντική διάκριση και βέβαια επειδή τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και αγγίζουν τα μύχια της υπάρξεώς μας ημών των χριστιανών Ορθοδόξων Ελλήνων, νομίζω ότι χρειάζεται βαθιά και ουσιώδης περίσκεψη. Ο Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διεκδικώντας την παραμονή των ιερέων στο δημόσιο τομέα.